Ο Λουκιανός υπήρξε ένας χαρισματικός μουσικός συνθέτης αλλά και ένας ιδιαίτερο άνθρωπος. Κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό στυλ στην ε, μουσική ζωή του τόπου. Χρησιμοποίησε ελληνικό στίχο, αλλά με ιδιαίτερο χιούμορ και ευαισθησία, ιδιαίτερη ευφυία. Όμως πάνω απ' όλα ήταν ένας άνθρωπος που σε σεμνότητα, Ευγένεια, ευαισθησία. Ένα ευαίσθητο άνθρωπο. Εγώ δεν είχα βεβαίω την τύχη να τον γνωρίσω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον γνώριζα από τα τραγούδια του. Εγώ είμαι μια μικρότερη γενιά βέβαια, αλλά γενιέ και γενιέ μεγάλωσαν με τα τραγούδια του. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω όταν ήμουν υποψήφιο για το Δήμο τη Αθήνα. Ο Λουκιανό βεβαίω τραγούδισε πολύ τι γειτονιέ τη Αθήνα. Έγραψε για αυτές, τι αγάπησε. Ε, τον γνώρισα στο Πατάρι, στο Μεταξουργείο. Θυμάμαι το σπινθυροβόλο βλέμμα ενός μοναχικού καουμπόι με τα γκολουάζ τα άφιλτρα, που το ένα έσβηνε, το άλλο άναβε. Ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή μέχρι το τέλος. Και βεβαίως θυμάμαι το μεγάλο του ενδιαφέρον και για την πόλη της Αθήνας, αλλά και για την αριστερά. Α, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο κίνημα, το κίνημα των ανθρώπων που σκέφτονται, που με ιδιαίτερη ευφυΐα και χιούμορ αντιμετωπίζουν τη ζωή και τις δυσκολίες της και τις αναποδιές της, αλλά και τις θετικές της πλευρές. Με δύο λόγια νομίζω ότι η μουσική του θα μας συντροφεύει για πάντα, γενιές και γενιές, αλλά και τις επόμενες γενιές, γιατί έχει κάτι να πει, αλλά και για όσους τον γνωρίσαν ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος. Ο Λουκιανός επίσης ήταν ένας άνθρωπος που παρότι, όπως είπα πριν, εξέπεμπε σεμνότητα, ευγένεια, γινόταν πάρα πολύ ωραία, χωρίς να βρίσκεται μέσα στο καλούπι του καθοσπρεπισμού. Και υπ' αυτή την έννοια ήταν ο πρώτος διδάξας του κινήματος χωρίς γραβάτα, αλλά ταυτόχρονα ποτέ του το ντύσιμό του δεν ήταν ατιμέλητο ή κακό ντύσιμο. Ε. Και από αυτή την έννοια νομίζω ότι α, ως αρχηγός του κινήματος χωρίς γραβάτα έγινα και εγώ στην πορεία <laughs> ένας ακόλουθος αυτού του κινήματος. Επίσης, α, γνωρίζω πολύ καλά ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια περιοχή που κι εγώ α, αγαπώ το κέντρο της Αθήνας, την περιοχή της Κυψέλης. Α, μια περιοχή που βεβαίως, α, α, ιδίως στην δεκαετία του 60 κακοποιήθηκε βάναυσα από την άναρχη οικοδόμηση, την αντιπαροχή, αλλά α, μια περιοχή που παραμένει, α, να ακόμα και σήμερα, να έχει πολλές α, μικρές α, γλυκές γωνιές για τις οποίες ο Λουκιανός ε, τραγούδησε. Και ίσως ε, όταν κανείς θα περπατά για χρόνια από εδώ και στο εξής ε, σε αυτές τις περιοχές, τα καλοκαιρινά βράδια που μυρίζει το Γιασεμί, θα τραγουδάει τα τραγούδια του και θα τον θυμάται.